Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα νέα του κορονοϊού. Η Αχαΐα σήμερα καταγράφει κάτι λιγότερο από 100 κρούσματα. Παραμένει σε mini lockdown, γεγονός που προκαλεί σωρή αντιδράσεων στον χώρο της εστίασης. Την ίδια στιγμή, έντονες οι αντιδράσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών που κάνουν λόγο για ανύπαρκτο σχέδιο ανοίγματος των σχολείων με το τέταρτο κύμα του κορονοϊού να είναι πρώτων πυλών. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο να μας δώσει όλα τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα στοιχεία για τα κρούσματα. 91 νέα κρούσματα σήμερα στην Αχαΐα. Όμως, ο αριθμός των κρούσματων από την αρχή του μήνα μέχρι και σήμερα, 10 ημέρες, μάλλον μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Μόνο αισιοδοξία δεν προκαλεί το γεγονός ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα έχουμε 937 νέα κρούσματα στην Αχαΐα, και αυτός φαίνεται ότι είναι και ο λόγος όπου παρατάθηκε το lockdown. Δεδομένου ότι και σήμερα είχαμε άλλα 91 νέα κρούσματα στην Αχαΐα, συνολικά ο αριθμός των κρούσματων σε όλη τη χώρα ήταν 2.132, 32 οι νέοι θάνατοι, διψήφιος αριθμός των θανάτων, και όσο περνούν οι εβδομάδες να δούμε αν θα αυξηθεί ή όχι, και οι διασωληνώσεις είναι στις 378 με μέσο όρο ηλικίας στα 65 χρόνια. Από εκεί και πέρα, ο μέσος όρος ηλικίας όσων νοσούν είναι τα 39 έτη, έχει κατέβει σημαντικά, και βέβαια να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της πανδημίας στο επόμενο διάστημα, διότι τα στοιχεία μέχρι σήμερα δεν μόνο αισιοδοξία δεν προκαλούν, διότι υπήρχαν μέρες έφυγε το προηγούμενο διάστημα που είχαμε και 114 κρούσματα στην Αχαΐα, 84, 126, υπήρχε δηλαδή, δεν υπήρχε μια σταθερότητα στα κρούσματα, και όλα αυτά είναι εύλογο να προκαλούν προβληματισμό, διότι είπαμε από την αρχή του μήνα μέχρι και σήμερα έχουμε 937 νέα κρούσματα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαραλάμπου Μπονάνου να μας πει για τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για την πορεία των κρουσμάτων και του κορονοϊού στην περιοχή της Αχαΐας. Γιώργο, θα τα πούμε και με σένα στην συνέχεια, καθώς από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, αλλάζουν αρκετά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην εστίαση. Τη χαριστική βολή στον τομέα της εστίασης και αναψυχής έδωσε η παράταση των περιοριστικών πέντρων για μια ακόμη εβδομάδα στην Αχαΐα. Την ίδια ώρα συναυλίες και άλλες μαζικές εκδηλώσεις επιτρέπονται και διοργανώνονται κανονικά. Σοβαρό πλήγμα για τον τομέα εστίασης και αναψυχής αποτελεί η παράταση των περιοριστικών μέτρων για μία ακόμη εβδομάδα. Και αυτό γιατί οι συνθήκες που διαμορφώνονται για τον κλάδο είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Δεύτερο mini lockdown, καταστροφή πάλι για την εστίαση. Οι συναυλίες όμως ρέουν κανονικά, εκεί δεν κολλάει. Δίπλα-δίπλα, χωρίς μάσκες, 4.000 κόσμος. Τα μαγαζιά στην Αχαΐα και στην Ελλάδα κατά τόπους, Μάιο-Ιούνιο βλέπεις να χωρίς μουσική, τώρα πάλι δεύτερη φορά. Οι αρχές άφαντες, οι βουλευτές δεν έχουν πάρει θέση, η αντιπολίτευση δεν έχει πάρει θέση. Τα παιδιά θα μείνουν πάλι χωρίς μελοκάματα σε μια πόλη η οποία δεν έχει τους φοιτητές 2 χρόνια, δεν έχει καρναβάλι 2 χρόνια. Ελάτε εσείς να μου πείτε αν αυτό το θέμα μπορεί να γίνει βιώσιμο. Και πώς γίνεται να κλείνει η εστίαση που δουλεύει ήδη με μάσκες, με αντισηπτικά και με αποστάσεις. Και οι συναυλίες κανονικά. Και πού, και σε νομό που έχει μείνει lockdown. Δηλαδή αν αυτό δεν είναι θέατρο του παραλόγου, τότε ποιο είναι. Ουσιαστικά περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των πελατών μέσα στα καταστήματα και η παραμονή τους σε αυτά. Την ίδια ώρα άλλες οι κοινωνικές δραστηριότητες, όπως είναι οι συναυλίες, επιτρέπονται κανονικά και χωρίς κανέναν περιορισμό. Βγαίνουν κάποιοι κύριοι, λένε κλείσε, κλείσε, κλείνουμε. Δεν έχουμε έσοδα και έρχονται και σε 500 αγαθά ανατιμήσεις. Δεν συζητάμε για τη ΔΕΗ. Πιστεύω ότι ο χειμώνας, ο εμφύλιος, θα γίνει για τη ΔΕΗ. Δηλαδή, πώς θα βγει όλο αυτό, τι έχουν σκεφτεί. Πείτε μου εσείς, γιατί εμείς πλέον σχόμαστε για ψηλά. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες κινητοποιήσεις, συζητάμε, αλλά πρέπει να γίνουν μεθοδευμένα, στοχευμένα και μαζικά. Γιατί αυτό, δηλαδή είναι όντως φιλιά και δεν είναι το
η ψεύτικη δουλειά. Είναι φιλιά. Περάστε από όλους τους επιχειρηματίες. Πάρτε τα ταμεία τους, πάρτε τα έξοδα τους και πείτε μου αν η εξίσωση βγαίνει. Εύλογο το παράπονο των επιχειρηματιών που κάνουν λόγο για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Να βάλουμε λοιπόν στη συζήτησή μας, όπως είπαμε, τον κύριο Χαράλαμπο Μπονάνο, αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας. Κύριε Μπονάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Καρούνια, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τις εκτιμήσεις για την πορεία του κορονοϊού στην Αχαΐα και να πάμε μετά στα άλλα θέματα. Σήμερα είχαμε κάτι λιγότερο από 100 κρούσματα, 91-92 κρούσματα. Ναι, έχουμε μια σταθεροποίηση εκεί στα ψηλά, παίζει λίγο κοντά στα 100, ανάλογα ή διψήφιο ή τριψήφιο νούμερο. Οι εμβολιασμοί πάνε λίγο καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, ενώ Αύγουστο που είχαμε μια τεράστια κοιλιά, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 760 εμβολιασμούς την ημέρα. Και παρατείνεται και η λειτουργία του μέγα εμβολιαστικού, έτσι δεν είναι? Μισό λεπτό. Οι οποίοι 400 γίνονται στο μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Να το λέμε αυτό ξεκάθαρα. Άρα από τους 760 γύρω στους 400 την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τώρα γίνονται στο εμβολιαστικό κέντρο. Τώρα, για το θέμα αυτό που αναφέρατε, αν θα κλείσει ή όχι το εμβολιαστικό κέντρο, αυτό είναι απόφαση του Υπουργού, θα το δούμε. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν αντιδράσεις από την Βρετανία, αντιδράσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο, αντιδράσεις από το ΣΚΙΑΝΑ, αντιδράσεις από κοινωνικές ομάδες και φυσικά υπάρχει ήδη από την αρχή κατατεθειμένη επιστολή μου και στον νέο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας που σήμερα ορκίστηκε και στον Υπουργό Υγείας. Ας περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε πλέον τις αποφάσεις, τις πολιτικές. Θεωρώ ότι θα είναι ατόπιμα να κλείσει το μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Το είπα ξεκάθαρα ότι θα είναι και ένα μήνυμα το οποίο θα μπερδεύει τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους οι οποίοι έχουν αυτή τη σύγχυση στο κεφάλι τους περί εμβολιασμού, ότι ένα εμβολιαστικό κέντρο το οποίο ήταν πετυχημένο, το οποίο καθημερινά καταγράφει νούμερα τα οποία και ραντεβού τα οποία πραγματικά έχουν φτάσει στο 50% των εμβολιασμών της περιοχής μας. Και άρτια οργανωμένο. Οργανωμένο, είναι κοιτίδα πολιτισμού κυριολεκτικά στο χώρο της υγείας. Ξαφνικά, ανέτια το λέω αυτό, δεν ξέρω ποιος το προτείνει ή ποιος το έχει αποφασίσει να κλείσει. Αλλά ας περιμένουμε, γιατί πολιτικές αποφάσεις συγκεκριμένες δεν έχουμε δει. Αντίθετα, είδαμε να ανοίγουν τα τάμπλετ πάλι και να κλείνονται ραντεβού, η πλατφόρμα δηλαδή, για να κλείνονται ραντεβού μέχρι περίπου, χτες είχαν κλείσει μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Κάτι είναι λοιπόν για να δούμε και πραγματικά... Κάτι αλλά να δούμε. Σας λέω δεν έχω κάτι στα χέρια μου έτσι, γιατί μερικά site γράφουν διάφορες απόψεις. Εγώ τίποτα σίγουρο δεν έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Δεν υπάρχει πολιτική απόφαση. Πάντως θα έχει και ενδιαφέρον να μάθουμε και τον συλλογισμό βάσει του οποίου ελήφθη η απόφαση αυτή, έστω και αν δεν υλοποιηθεί. Πολύ σωστά το λέτε, και το συλλογισμό και ποιοι είναι πίσω από αυτή την απόφαση και τι ακριβώς γίνεται, τι κρύβεται, τα πάντα. Τα πάντα στο τραπέζι, όπως εγώ λέω ξεκάθαρα, παράδειγμα, ότι με τη μουσική, το να κλείνουμε τη μουσική στα καταστήματα εστίασης δεν προσφέρουμε κάτι. Όπως λέω ξεκάθαρα ότι ευνηδιαστήκαμε από την παράταση, διότι δεν είχαμε ειδοποιηθεί σαν περιφερειακή αρχή και δεν έχουμε δει τα συγκεκριμένα στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς συνέβη και έκλεισε, παρατάθηκε το mini lockdown. Έτσι λέω ξεκάθαρα ότι οποιαδήποτε πολιτική απόφαση πρέπει να εξηγείται. Το έχω πει από την αρχή που είχαμε καθίσει σαν περιφερειακή αρχή στις θέσεις ευθύνης. Προτιμούμε οι αποφάσεις και να εξηγούνται αλλά και να συζητιόνται με την αρμόδια εκλεγμένη περιφερειακή αρχή. Θέλουμε την περιφερειακή διακυβέρνηση, την επιδιώκουμε. Αμάσιτες αποφάσεις που έρχονται και δεν εξηγούνται είναι δύσκολο και να τις εφαρμόσουμε. Άρα λοιπόν υιοθετείτε και συμφωνείτε και με την άποψη των επιχειρηματιών και των καταστηματαρχών εστίασης ότι δεν είναι δυνατόν να κλείνουν στις 12.30 τα καταστήματα, να μην παίζει μουσική την ίδια στιγμή που διοργανώνονται και πραγματοποιούνται συναυλίες, κύριε Μπονάνο.
Ένα προς ένα. Δεν συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ στο μέρος της μουσικής. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος δεν έχει έτσι ροπή με τη μουσική, δεν έχει έρωτα με τη μουσική και παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Δεν ξέρω. Και αυτές οι αποφάσεις προτείνονται από το Συμβούλιο Επιδημιολογικού Χάρτη, όπως λέγεται. Έτσι, από κάποιους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν με τη μουσική. Το ένα αυτό. Ότι χρειάζεται περιορισμός των κινήσεων για να πέσει η πανδημία, για να μην φεύγουμε έξω από την επιστήμη, χρειάζεται. Ωραία. Ποιον χρειάζεται ο περιορισμός? Χρειάζεται των ανεμβολίαστων, που στην ουσία θέτουν σε ομοιρία την κοινωνία, την οικονομία, τη δημόσια υγεία γενικότερα. Ωραία, και μάλιστα, το κυριότερο, κυρία Καρούνια, κάνουν μονοθεματικά τα νοσοκομεία μας. Δηλαδή, αύριο έχουμε και πάλι μία ενημέρωση με την κυρία Χριστοπούλου και με τους άλλους εκλεκτούς επιστήμονες για το θέμα των ογκολογικών ασθενών. Υποφέρουν άτομα τα οποία έχουν σοβαρές ασθένειες, ψάχνοντας να βρουν κρεβάτι, ψάχνοντας να βρουν χειρουργείο, πηγαίνουν πίσω οι θεραπείες τους, επειδή κάποιοι επιμένουν να κρατούν σε ομοιρία την κοινωνία, επειδή δεν αποφασίζουν να εμβολιαστούν. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, τα μέτρα, σας λέω, πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω από Δευτέρα, που θα εφαρμοστούν πλέον για τους κλειστούς χώρους για τους ανεμβολίαστους, νομίζω ότι αυτά θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, η εστίαση έχει υποστεί πλήγμα σίγουρα. Βέβαια, λειτουργούν τα καταστήματα, θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους. Αυτό η πολιτεία πρέπει να το δει, μάλιστα, πρέπει να ακούσει τα αιτήματά τους και να πάρει και τις ανάλογες αποφάσεις, ώστε να, τους στηρίξει. Όχι όμως σε καμία περίπτωση όλοι μαζί ανεμβολίαστοι και εμβολιασμένοι σε ένα κατάστημα. Ωραία, θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν, λέτε, να υπάρξουν αυτά τα μέτρα για τους εμβολιασμένους, για τους ανεμβολίαστους. Όμως εύλογο... Μα γιατί, γιατί εμβολιαστήκαμε, κυρία Καρούνια? Εμβολιαστήκαμε για να επαναφέρουμε σε ένα βαθμό την κανονικότητά μας. Οι υπόλοιποι εμβολιασμένοι, γιατί είμαστε όμοιροι παραμένουμε των ανεμβολίαστων? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τα μέτρα πρέπει να τείνουν στον περιορισμό της κινητικότητας των ανεμβολίαστων. Ξεκάθαρα πράγματα. Θέτουν όμως ένα ερώτημα οι καταστηματάρχες της εστίασης, ότι δεν είναι δυνατόν να μην παίζουν μουσική στα καταστήματά τους τη στιγμή που επιτρέπονται και διοργανώνονται συναυλίες που δεν είναι για εμβολιασμένους μόνο οι συναυλίες, κύριε Μπονάνο. Κοιτάξτε, εγώ ξέρω ότι τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν με μουσική τη συγκεκριμένη ώρα, όταν μέχρι την ώρα της απαγόρευσης. Εγώ αυτό δεν το κατανοώ. Σας είπα ξεκάθαρα να μην παίζουν μουσική, είναι σαφέστατη θέση μου. Δεν κατανοώ, δεν το εξηγώ στη λογική μου γιατί δεν επιτρέπεται η μουσική. Γιατί το πρωί που πηγαίνει κάποιος στην καφετέρια να πιει τον καφέ του, δεν μπορεί να ακούει λίγο μουσική? Γιατί το μεσημέρι δεν μπορεί να συνοδεύει το φαγητό του με λίγο μουσική? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ισχύει όμως, χωρίς μουσική. Ισχύει το μέτρο, βέβαια. Ισχύει το μέτρο. Δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις για τα μέτρα. Δεν συμφωνείτε, όμως ως μέτρο ισχύει. Βέβαια ισχύει. Αφού άλλοι τα παίρνουν και είναι νόμος του κράτους, εγώ θα το ανατρέψω. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Απλά λέμε ότι ισχύει. Πώς όμως σε μια περιοχή που έχει μείνει lockdown διοργανώνονται συναυλίες, κύριε Μπονάνο? Κοιτάξτε, έχουν πάει πίσω όλες οι συναυλίες, αν εννοείται το θέμα της Μητρόπολης. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο σκοπός με το φιλόπτωχο ταμείο, δεν θέλω να πω περισσότερα. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε από τον Μητροπολίτη. Τίποτα άλλο δεν θέλω να το κλείσω εκεί πέρα. Το θέμα ήταν ένα ευαίσθητο θέμα, ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι μόνο η συναυλία της Μητρόπολης, κύριε Μπονάνο. Ναι. Δεν είναι μόνο η συναυλία της Μητρόπολης. Γίνονται κανονικά συναυλίες και από τον Δήμο. Γίνονται κανονικά τη στιγμή που η περιοχή μας έχει μείνει lockdown. Και κανείς... Ωραία, να σας πω κάτι. Τα μέτρα, σας ξαναλέω πάλι, πρέπει να τα εξηγήσουν εάν περιορίζουν ή όχι τη διάδοση του κορονοϊού αυτοί οι οποίοι τα αποφασίζουν. Και αυτοί οι οποίοι τα αποφασίζουν, εγώ σας φωτογραφίζω ξεκάθαρα, είναι αυτοί οι οποίοι, οι ειδικοί επιστήμονες που βρίσκονται, που απαρτίζουν το Συμβούλιο του Επιδημιολογικού Χάρτη, που κοκκινίζουν περιοχές και ανάλογα αποφασίζουν τι μέτρα θα πάρουν. Εγώ σας είπα ξεκάθαρα, νομίζω το είπα, πιο καθαρά δεν γίνεται. Και... δεν κατανοώ μερικά πράγματα. Ωραία, και... δεν κατανοώ τη μουσική, ας πούμε. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα αυτός ο περιορισμός. Και σε σχέση με την Αχαΐα... Και μάλιστα και έχω κάνει και συγκριτικό παράδειγμα. Υπάρχει κατάστημα στην περιοχή μας, το οποίο συνορεύει με κατάστημα στο οποίο επιτρέπονται οι γάμοι. Φανταστείτε τα όπα που γίνονται στο κατάστημα με τους γάμους και τα πανηγύρια,
και δίπλα υπάρχει σιωπητήριο. Μάλιστα. Και επειδή δεν μας άρετε τα λόγια σας, κύριε Μπονάνο, και αυτό το είναι γνωστό και το έχουμε πει, θα περιμένουμε από εσάς να μάθετε και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της Αχαΐας. Για την παράταση του mini lockdown. Κοιτάξτε, για να πάρουν αποφάσεις, μισό λεπτό να εξηγούμε όλα τα πράγματα, επειδή ακριβώς λέτε ότι πρέπει να τα λέμε όλα. Για να πάρουν αποφάσεις, εξετάζουν 14 επιδημιολογικά κριτήρια. Ούτε ένα, ούτε δύο. Εξετάζουν, έτσι σας λέω, επειδή τα έχω πρόχειρα μπροστά μου. Mm-hmm. Αριθμό ενεργών κρουσμάτων, εβδομαδιαία ποσοστία μεταβολή κρουσμάτων, την 7ήμερη κινητό μέσο όρο κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, τον ενεργό αριθμό αναπαραγωγής των κρουσμάτων, την πληρότητα του συστήματος υγείας, την ανάλυση χνηλάτισης επαφών, την ανάλυση μεταλλάξεων. Έχουν κάποια κριτήρια, για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Τώρα, σας λέω ότι με τα κριτήρια αυτά κοκκινίζουν ανάλογα τις περιοχές. Για παράδειγμα, σήμερα είδα κοκκινήσανε και την Αργολίδα. Χτες μάλλον που πήραν την απόφαση. Συνεπώς υπάρχουν κάποια επιστημονικά κριτήρια. Όμως διαφωνώ ξεκάθαρα με το θέμα της μουσικής. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα λοιπόν που πραγματικά δεν το κατανοούμε. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μπονάνο. Να σε ευχηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Και ας ευχηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα τα νούμερα και τα στοιχεία να είναι πολύ καλύτερα για μας. Θα είναι πολύ καλύτερα αν και εμείς δείξουμε αυτοσυγκράτηση και αν αυτοί οι οποίοι ακόμα στέκονται καχύποπτα εμβολιαστούν. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, κύριε Καρονιά. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι αλλάζει από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στην καθημερινότητά μας σε σχέση με τα μέτρα που θα ισχύσουν για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, Γιώργο. Εκείνο το οποίο βλέπουμε να αλλάζει από Δευτέρα είναι να γίνεται ένα σαφάρι για τον εντοπισμό των ανεμβολίαστων. Θα υπάρχουν μια σειρά από περιορισμοί σε σχέση με όσους που δεν έχουν εμβολιαστεί. Καταρχάς, η μεγάλη αλλαγή έρχεται στην εστίαση και στην αναψυχή. Σε όλους τους κλειστούς χώρους των καταστημάτων θα επιτρέπεται είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους και αφού επιδείξουν σχετικό έγγραφο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ο έλεγχος του θα γίνεται με ειδική εφαρμογή, μέσω ειδικής εφαρμογής, mm-hmm. την οποία θα οφείλουν να έχουν κατεβάσει οι καταστηματάρχες. Βέβαια, αυτό δεν θα είναι αισθητό αυτές τις ημέρες που είναι υψηλές σχετικά οι θερμοκρασίες. Το επόμενο διάστημα όμως, και όσο καιρός αλλάζει και έχουμε νέες κλιματολογικές συνθήκες, θα υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν θα μπορούν να μπαίνουν στους κλειστούς χώρους των καταστημάτων παρά μόνο οι εμβολιασμένοι. Και οι κλειστοί χώροι δεν λειτουργούν ακόμη. Δεν λειτουργούν ακόμη. Το ευνοούν σε αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και για τους κλειστούς χώρους, μόνο όμως με εμβολιασμένους. Υπάρχουν βέβαια κλειστοί χώροι που λειτουργούν και με κλιματισμό. Και σε αυτούς θα είναι μόνο εμβολιασμένοι όσοι επιθυμούν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, για σε σχέση τώρα από την Δευτέρα, αλλάζει και ο τρόπος όπου θα πηγαίνει κάποιος στα γυμναστήρια. Στα γυμναστήρια απαιτείται αρνητικό rapid test 48 ώρων, κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες για όσους επιθυμούν να αθληθούν και βέβαια μεγάλο προβληματισμό στους ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων, οι οποίοι τη Δευτέρα μάλιστα κάνουν και σχετική διαμαρτυρία. Από εκεί και πέρα, να πούμε τι ισχύει για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που είναι πάρα πολύ. Θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα εργαστηριακό rapid test την εβδομάδα, το οποίο θα γίνεται σε αποκλειστικά ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και η δαπάνη θα επιβαρύνει τον εργαζόμενο. 10 ευρώ ανά τεστ. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί, ΕΦΗ, που είναι μεγάλος ο αριθμός. Και που ανοίγουν και τα σχολεία την Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Όπως και οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, θεατρικές και διάφορες άλλες παραγωγές, θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 2 εργαστηριακά rapid test την εβδομάδα, τα οποία θα γίνονται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου 10 ευρώ ανά τεστ, που σημαίνει 20 ευρώ την εβδομάδα, 80 ευρώ το μήνα θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, να πληρώνουν εφόσον θέλουν να παραμένουν ανεμβολίαστοι. Από εκεί πέρα, στον ιδιωτικό τομέα, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είναι εμβολιασμένοι και έχει την υποχρέωση να ελέγχει και την εγκυρότητα της βεβαίωσης του αρνητικού τεστ. Τώρα αυτό πώς θα μπορεί να γίνει στην πράξη θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως, οι ανεμβολίαστοι μαθητές τώρα,
που είναι πάρα πολλοί. Θα κάνουν 2 δωρεάν self-test την εβδομάδα, ήδη έχει ξεκινήσει η χορήγησή τους από τα φαρμακεία. Η ανεμβολία στις φοιτητές όμως θα κάνουν 2 εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα με δαπάνη τη δική τους. Με δική τους δαπάνη. Τώρα αλλάζουν σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο θα ταξιδεύουμε. Κατεβαίνει πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας, δεδομένου ότι η ανεμβολία στις ταξιδιώτες άνω των 12 ετών θα πρέπει να κάνουν ένα εργαστηριακό rapid test 48 ώρες πριν το ταξίδι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ τα παιδιά 5 έως 12 ετών θα κάνουν ένα self-test. Μπαίνουν δηλαδή ουσιαστικοί περιορισμοί και στα ταξίδια με το κτέλ και με άλλα μέσα. Μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτική η χρήση της μάσκας. Ναι. Από τη Δευτέρα λοιπόν οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει... Και το πιο σημαντικό, Έφη, επίσης να τονίσουμε ότι από Δευτέρα θα μπορούν να κάνουν δωρεάν τεστ σε δημόσιες δομές μόνο εμβολιασμένοι και εφόσον έχουν κάποιο σύμπτωμα. Δηλαδή, εφόσον οι ίδιοι έχουν παρουσιάσει πυρετό ή κάποιο άλλο σύμπτωμα που αφορά τον COVID. Είναι σημαντικό και αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος είναι να πάει στο επιμελητήριο, θα πρέπει, για να κάνει τεστ, θα πρέπει να είναι εμβολιασμένος. Δηλαδή, θα δούμε και σημαντικό και κάποια συμπτώματα που τον υποψιάζουν. Ναι. Μπορεί να νοσεί από κορονοϊό. Και βέβαια στα γήπεδα, κλειστά και ανοιχτά, θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους και οι νοσήσαντες. Είναι και αυτό μια σημαντική αλλαγή, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για την αθλητική Μάλιστα. δραστηριότητα το επόμενο διάστημα. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και τι θα γίνει τελικά και για αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, αλλαγές αρκετές από την Δευτέρα. Τώρα, λίγες ώρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, σήμερα η εκπαιδευτική πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Αντιδρούν στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων με ορατό τον κίνδυνο διασποράς της COVID-19. Παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης έκαναν σήμερα το πρωί τα μέλη της ΑΕΛΜΕΑ Αχαΐας. Ήθελαν με τον τρόπο αυτό να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων από τη Δευτέρα. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα λειτουργήσουν ολιγομελή τμήματα. Η επιμέλεια και η συνέπεια με την οποία αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει και το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης με μεγαλύτερη συνέπεια να αποδομήσει τη δημόσια εκπαίδευση και να ανοίξει το δρόμο στο μεγάλο κεφάλαιο και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τα έχουμε υπολογίσει και στα κενά που ξέρατε που είχαν καταμετρηθεί. Αυτά τα κενά θα τα αξιοποιήσουμε για να λειτουργήσουμε και τα ολιγομελή τμήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταθέσαμε και τις απόψεις των σχολείων έτσι όπως αυτές μας ήρθαν, για ποιο λόγο το κάθε σχολείο, καλή ώρα αυτά τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν εδώ, είναι σε γνώση του Υπουργείου. Το Υπουργείο απάντησε, αυτή τη στιγμή έχει πάρει τηλέφωνο όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, όλες μα όλες, και έχουν αναπτύξει και οι διευθυντές εκπαίδευσης στην επιχειρηματολογία τους για την έγκριση των ολιγομελών. Ήδη στην Ηλία είπαν ότι λόγω ότι είναι η πυρόπληκτη περιοχή θα την αντιμετωπίσουν οικονομικά και περιμένουμε αντίστοιχη κίνηση και εδώ, στη Δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα και στην Ιδωλοκαρνανία. Ούτε επίσης ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός των μαθητών ανά τάξη. Πούμε ότι με 2 μάσκες αλεξίπτωτα και με ένα παγουρίνο δεν μπορείς να χτυπήσεις μια πανδημία. Η άποψή μας είναι ότι σε όλα σωστά όσα υπόθηκαν πρέπει να βάλουμε και ένα κόμμα. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε τους συναδέλφους εμβολιασμένους ανεμβολίαστους. Είναι ένα ψευδές επιχείρημα. Εμείς ζητάμε και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι να κάνουν rapid test τα οποία να τα παρέχει το κράτος δωρεάν για όλους. Ο κίνδυνος διασποράς κορονοϊού στις σχολικές μονάδες είναι πολύ μεγάλος και κάτι αντίστοιχο είχαμε ζήσει και πέρυσι με το άνοιγμα των σχολικών μονάδων. Ενώ 12 χρόνια το δημόσιο σχολείο στηρίχθηκε στις πλάτες όλου αυτού του κόσμου εδώ που βλέπετε και 2 χρόνια με τα lockdown, αντί να βγει ένα Υπουργείο και να πει συγχαρητήρια και μπράβο σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που μέσα σε αυτές τις συνθήκες μπόρεσαν και έφεραν το εκπαιδευτικό έργο έως εδώ, γιατί είναι ακατόρθωτο, είναι με δικά μας μέσα. Στην Κύπρο το Υπουργείο δίνει 250 ευρώ σε κάθε συνάδελφο για τα αναλώσιμά του. Εμείς ό,τι πάθουμε τα πληρώνουμε από τσέπη. Δεν είναι δυνατόν σε περίοδο πανδημίας να έχουμε μία έκκληση σχεδόν 40 ολιγομελών τμήματων στο νομό μας. Δεν είναι δυνατόν όταν μας μιλάνε για συνθήκες υγείας και ασφάλειας να μην εγκρίνουν ολιγομελή τμήματα, τα οποία τα περισσότερα είναι περιφερειακά με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτό, για αυτά θα μιλήσουν περισσότερο οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων φορέων και της τοπικής κοινωνίας. Το δεύτερο για το οποίο είμαστε εδώ είναι το άνοιγμα των σχολείων. Το άνοιγμα των σχολείων κατά την ΑΕΜΕΑ Χαΐας ουσιαστικά έχει δύο παραμέτρους προβληματικές. Η μία είναι η υγειονομική, η άλλη είναι η παιδαγωγική. Είμαστε εδώ σήμερα για να διεκδικήσουμε ένα ασφαλές άνοιγμα για τα σχολεία. Ενώ γνωρίζουμε κάθε χρόνο τις ελλείψεις που υπάρχουν και είμαστε εδώ στην πρώτη γραμμή με το άνοιγμα των σχολείων, φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό την δυσκολία που έχουμε την πανδημία. Εμείς εδώ είμαστε για να διεκδικήσουμε ασφαλές άνοιγμα όλων των σχολείων με τα απαραίτητα μέτρα, συν τα κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε υλικοτεχνική υποδομή, σε δασκάλους κτλ. Κρατήσαμε 2 χρόνια την εκπαίδευση όσο μπορούσε να κρατηθεί από τα σπίτια μας, ταυτόχρονα με τα παιδιά μας στην εκπαιδευτική διαδικασία, πάρα πολύ δύσκολο, χωρίς υλικοτεχνική υποδομή. Έπρεπε ο καθένας μας να διαθέσει χρήματα για τα παιδιά του, είτε να κάνουν από κινητό βλέποντας από μία οθόνη στραβώνοντας τα παιδιά μας, είτε να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Όχι μονάχα αυτό, φέτος επιφορτιζόμεθα και με τα έξοδα των παιδιών μας που δεν μας τα χορηγεί, μάσκες και όσα είπε η συνάδελφος, και τους κατάλληλους ελέγχους, με self-test τα οποία δεν έχουν καμία ακρίβεια και το είδαμε πάρα πολλές φορές πέρυσι, 40% καλύπτουν και αν το καλύπτουν και αυτό, οπότε ο καθένας τρέχει προσωπικά να κάνει τα rapid στο παιδί του και τα μοριακά για να μην υπάρχει διασπορά. Άλλωστε και οι ίδιοι οι καθηγητές φοβούνται μήπως προσβληθούν από COVID-19. Σε δυσχερή θέση θα βρει τους ιδιοκτήτες των σχολικών κηλικίων το άνοιγμα τους εν ώψη της νέας χρονιάς. Ο λόγος είναι ότι σταματά το οικονομικό δίκτυο προστασίας λόγω της πανδημίας και η κατάσταση που διαμορφώνεται χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολη. Μεγάλο το πλήγμα για τα σχολικά κηλικία εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Μέχρι πρότινος υπήρχε μέρημνα για 40% έκπτωση στα μισθώματα. Όμως όλες αυτές οι ευκολίες σταματούν πλέον να υφίστανται. Μετά από 2 χρόνια απραγίας, ξεκινάμε τη Δευτέρα να δουλεύουμε ξανά, χωρίς να ξέρουμε πώς θα κυλήσει η σεζόν. Είμαστε χωρίς προστασία από το κράτος. Δεν λάβαμε σχεδόν τίποτα σαν βοήθημα στα 2 χρόνια τώρα. Εκείνο που ζητούν οι ιδιοκτήτες των κηλικίων είναι η παράταση της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης για διευκόλυνση της λειτουργίας τους. Ζητάμε η νομοθετική ρύθμιση που μας δόθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά να συνεχιστεί, το 40% έκπτωσης, το να μπορούμε να μας επιστραφεί η εγγύηση εφόσον αφήσουμε τα κηλικία λόγω του ότι μπορεί να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας. Και γενικά να πέσουν πάνω μας όλοι και να μας βοηθήσουν. Ουσιαστικά η λειτουργία των σχολικών κηλικίων γίνεται σαν χαρτογράφητα νερά, χωρίς κανείς να μπορεί να γνωρίζει εάν ποια θα είναι η κατάληξη της πανδημίας και αν τελικά θα συνεχίσουν και τη λειτουργία τους. 2 χρόνια λόγω της τηλεκπαίδευσης εμείς ήμασταν κλειστοί, δεν είχαμε κανένα εισόδημα από πουθενά, δεν λάβαμε σχεδόν καμία βοήθεια και πρέπει πλέον, γιατί βλέπουμε ένα δύσκολο μέλλον και μια δύσκολη χρονιά, να πέσουν ουσιαστικά πάνω στο στέμα μας και να μας βοηθήσουν ουσιαστικά, όχι με προσωρινές λύσεις. Και το ρίσκο το οποίο παίρνουν οι ιδιοκτήτες είναι πολύ μεγάλο. Είσαι πάνω από 18 και θέλεις να ξεκινήσεις ή να επανεκκινήσεις την επαγγελματική σταδιοδρομία σου. Έλα σε ένα από τα 29 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ με 35 ειδικότητες σε επαγγέλματα αιχμής. Με θεωρητική κατάρτιση και εξάμηνη πρακτική άσκηση για κάθε ειδικότητα. Φέτος, η θέση σου είναι στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και σε περιμένει. Φαντάσου μια σχολή που το όνειρο, το πάθος και η φιλοδοξία σου γίνεται το επάγγελμά σου. Στη ΣΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που προσφέρουν 32 ειδικότητες αιχμής, κάνεις το ταλέντο σου καριέρα. ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Διετής σπουδές με αμοιβόμενη πρακτική άσκηση για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι. Απίστευτο όμως είναι πραγματικότητα στα αζήτητα επιστροφές φόρου 300 εκατομμυρίων ευρώ την ώρα που υπάρχουν διαμαρτυρίες από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπο ότι καθυστερούν οι επιστροφές φόρου. Εν τούτης από το συνολικό ποσό προς επιστροφή το 54% δεν έχει εισπραχθεί.
Πάμε στον κύριο Δημήτρη Μπόκαρη, φοροτεχνικό, είναι μαζί μας και απόψε όπως κάθε Παρασκευή. Κύριε Μπόκαρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στα ζήτητα λοιπόν επιστροφές φόρου, 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια ευρώ είναι στα ζήτητα, δηλαδή είναι επιστροφές φόρου που δικαιούνται φορολογούμενοι και οι οποίοι στην προσωποποιημένη πληροφόρησή τους δεν έχουν βάλει τον αριθμό λογαριασμού IBAN, με αποτέλεσμα η εφορία να μην μπορεί να τους δώσει τα χρήματά τους. Πάσης φύσεως επιστροφή χρημάτων που γίνεται από την εφορία προς τους συναλλασσόμενους γίνεται μέσω τραπέζης και όχι στο χέρι όπως είχαμε συνηθίσει μέχρι πρόσφατα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει αριθμός λογαριασμού στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, δεν παίρνουν και τα χρήματα. Και αν περάσει πενταετία, τα χρήματα αυτά παραγράφονται και πηγαίνουν υπέρ του Υπουργείου. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι ποσά που αφορούν και προηγούμενες χρονιές. Και προηγούμενες χρονιές, τα ποσά αυτά, και δεν μιλάμε ποσά μεγάλα για κάθε φορολογούμενο, τα ποσά αυτά μαζεύονται από 10, 15, 20 ευρώ που είναι οι επιστροφές φόρου που έχει ο κάθε φορολογούμενος. Αν όλα αυτά τα ποσά τα μαζέψουμε την τελευταία πενταετία, μαζεύονται τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τέτοια ποσά που κάποιοι δεν γνωρίζουν αν και τα δικαιούται. Αν και τα δικαιούται. Δεν το γνωρίζουν όμως. Γιατί δεν τα διότι δεν έχουν περάσει στον προσωπικό τους λογαριασμό, το λογαριασμό της τράπεζας. Με αποτέλεσμα η εφορία να μην μπορεί να τους δώσει τα χρήματα. Και η εφορία στέλνει χαρτιά όταν είναι να πάρεις χρήματα πίσω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αριθμός λογαριασμού. Αυτό έχει όμως σαν αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να μην ενδιαφέρεται να βάλει το λογαριασμό, γιατί είναι λίγα τα χρήματα για αυτόν. Με αποτέλεσμα τα χρήματα αυτά να συσσωρεύονται. Και θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου όπου αυτά τα χρήματα θα τα χάσει ο φορολογούμενος. 300 εκατομμύρια δεν είναι ένα μικρό ποσό, κύριε. Δεν είναι καθόλου μικρό το ποσό. Καθόλου μικρό το ποσό. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις που μάλλον έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Δόθηκε μια ολιγοήμερη παράταση μέχρι τις 15 του μηνός για να ολοκληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις και φέτος, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω πολλών προβλημάτων, για να ξεκινήσει και η εκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Ήδη το Ε9 έχει κλείσει και αναμένεται και η ολοκλήρωση των δηλώσεων για να ξεκινήσει η εκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Για να βγουν τα καθαριστικά και να αρχίσουν από Οκτώβριο οι φορολογούμενοι να το πληρώνουν. Να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη κλείνουν οι δηλώσεις και την Παρασκευή θα πρέπει να πληρωθούν 17 του μηνός οι δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος. Και τέλος Σεπτεμβρίου να πληρωθεί και η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος. Ο ΕΝΦΙΑ, αν και κανονικά η πρώτη δόση είναι τέλος Σεπτέμβριο, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα βγει τον Οκτώβρη και οι δύο πρώτες δόσεις θα πληρωθούν στον Οκτώβρη για τον ΕΝΦΙΑ. Συν τη μία δόση του φόρου εισοδήματος που θα πρέπει να πληρωθεί. Τώρα το βλέμμα τα όλων είναι στραμμένα στην Θεσσαλονίκη. Αύριο θα ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τι φορολογικές ελαφρύνσεις πρέπει να περιμένουμε, κύριε Μπόκαρη? Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα είναι καλές, όπως γίνουν τα πράγματα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και θα είναι η επέκταση αναστολής της φοράς αλληλεγγύης και στον ιδιωτικό τομέα και όχι μόνο στο δημόσιο, επέκταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3%, μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 24% στο 22%, αυτό κυρίως αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις ανώνυμες εταιρείες, και διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου ρεύματος. Αυτά έχουν ήδη κλειδώσει. Αυτά που συζητιούνται για να υποθούν αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,1%, μείωση 30% του τέλους μείωση 50% στο τέλος επιτιδεύματος, επέκταση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο 13% και μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Θα τα δούμε αυτά και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, καθώς αύριο λοιπόν θα γίνουν οι ανακοινώσεις και πάμε πολύ σύντομα, κύριε Μπόκαρη. Έχει κλείσει προσωρινά ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Τη Δευτέρα κλείνει η πλατφόρμα για να γίνουν οι πληρωμές για το επίδομα παιδιού για το μήνα Σεπτέμβρη και την 1η Οκτωβρίου πάλι θα ξανανοίξει για να πληρώσει πάλι μετά τον Νοέμβρη. Όσοι δεν έχουν προλάβει να το φτιάξουν ή όσοι γεννάνε εντός των επόμενων ημερών θα μπορέσουν να συμπληρώσουν το Α21 από την 1η Οκτώβρη και να πάρουν τις δόσεις και του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου μαζί. Να σε ευχαριστήσω για και την παρουσία σας εδώ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη για τον ορισμό διοίκησης στον Εργατικό Κέντρο της Πάτρας. Σήμερα ήταν προγραμματισμένη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων.
Στα δικαστήρια της Πάτρας επρόκειται να συζητηθεί σήμερα η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τον ορισμό διοίκησης στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Μέλη άλλων παρατάξεων έχουν προσφύγει δικαστικά, ζητώντας τον ορισμό προσωρινής διοίκησης. Και αυτό με το αιτιολογικό ότι δεν ήταν νόμιμες οι εκλογές. Η δίκαση των σημερινών ασφαλιστικών μέτρων πήρε αναβολή για τις 8 Δεκάτου του 2021. Αυτοί που έχουν την αφωνία όλο αυτόν τον καιρό όσον αφορά τα εργασιακά θέματα, όσον αφορά την πανδημία, την υγεία, το τι γίνεται στα νοσοκομεία, στην εκπαίδευση, αυτοί που σιγοντάρουν οι ανήλικοι στις μονάδες φροντίδας να πάνε να δουλέψουν τζάμπα και δωρεάν στους ξενοδοχείο υπαλλήλους. Αυτοί που δεν θα εμφανιστούν στη ΔΕΘ, αυτοί λοιπόν θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση στο εργατικό κέντρο. Τα δικαστήρια της Πάτρας τον περασμένο Ιούλιο είχαν απορρίψει σχετικό αίτημα. Τον περασμένο Ιούλιο, το μονομελές πρωτοδικείο πατρών είχε απορρίψει σχετικό αίτημα. Ακολούθησε ωστόσο προσφυγή, η οποία πρόκειται να συζητηθεί σήμερα στο πρωί. Το εργατικό κέντρο έχει διοίκηση. Όλα τα προηγούμενα τρεις και μισή χρόνια σχεδόν, το εργατικό κέντρο άλλαξε. Είναι δίπλα στον εργαζόμενο, δίπλα στους εργάτες και στο δίκαιο τους. Και αυτοί είναι δίπλα σε εμάς. Έχουν απομονωθεί λοιπόν οι νόθοι, έχουν απομονωθεί αυτοί που κάνουν άλλες business πίσω από την πλάτη των εργατών. Το εργατικό κέντρο συνεχίζει αταλάντευτα τον αγώνα που δίνει πέρα των εργαζομένων. Και καλούμε όλο τον πατραϊκό λαό, όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία της φορείς, τη Δευτέρα στις 7.30 ώρα μπροστά από το εργατικό κέντρο Πάτρας για ένα μεγάλο πατραϊκό συλλαλητήριο για το θέμα της υγείας, το οποίο θα μας απασχολήσει ακόμα για άλλη μια φορά, ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα. Τελικά η δίκη αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.